καλύτερες δυνατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, να έχουμε ένα καλό κλίμα στις συζητήσεις στη Γενέβη. Βρισκόμαστε σε σταθερό συντονισμό και διαρκή επικοινωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία και με τον πρόεδρο κ. Αναστασιάδη. Και προσήλθαμε μάλλον και συνεχίζουμε να προσερχόμαστε αυτές τις διαβουλεύσεις με μεγάλη αποφασιστικότητα και την πεποίθηση ότι υπάρχουν δυνατότητες να βρεθεί μια συμφωνία. Από εκεί και πέρα, αν και η Τουρκία ακολουθήσει την ίδια στάση, μια επικοδομητική στάση στις συνομιλίες αυτές, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να περιμένουμε μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, όλα αυτά παραμένουν ένα ερωτηματικό. Ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνει αυτή τη στιγμή θεσμικά, σήμερα, το σύνολο των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Μετά από τις ούτως ή άλλως απαραίτητες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, κατά τις οποίες ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε θεσμικά και αναλυτικά το σύνολο των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με καυτά ζητήματα, επαναλαμβάνω, με έναν ενηγματικό Ερντογάν, γιατί παίζει ένα πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Από την άλλη, με καυτά ζητήματα εκείνων των εγγύσεων, εκείνο της ασφάλειας, τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ή να εκτιμηθεί ως θετική εξέλιξη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε να μεταβεί σε αυτό το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός στη Γενέβη. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που νωρίτερα μας μετέφερε ο συνάδελφος, ο Αντώνης Ατζολέτος, και το ακούμε και από χθες, εάν υπάρξει μια θετική έκβαση, τότε και μόνο τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Γενέβη. Γνωρίζετε ότι η θέση της ελληνικής πλευράς σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, που ούτως ή άλλως είναι το βασικό ζήτημα στο οποίο εμπλέκεται στις συνομιλίες η ελληνική πλευρά, έχουμε εκφράσει την τοποθέτησή μας ότι χρειάζεται κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων στην Κύπρο, καθώς και αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Αυτό είναι το βασικό, η βασική αρχή με την οποία εμείς προσερχόμαστε στις διαβουλεύσεις. Αν δούμε ότι εκ μέρους της τουρκικής πλευράς υπάρχει διάθεση για συζήτηση και συνεννόηση και υπάρχει και η αποφασιστικότητα για την εξέβρεση μιας λύσης μέσα στις επόμενες μέρες, τότε και ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Γενέβη. Το τι σημαίνει διάθεση για εξέβρεση λύσης προφανώς έχει να κάνει και με την στάση του κυρίου Ερντογάν, αλλά και με την στάση που θα έχουν οι τουρκικές αρχές στις συνομιλίες που ούτως ή άλλως ξέρετε ότι είναι διαρκείς αυτές τις ημέρες. Χωρίς να θέλω να προδικάσω ή να προτρέξω, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι και η πρώτη μέρα εκκίνησης των επίσημων, εν πάση περιπτώσει, συνομιλιών, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μιας και είστε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μιλάμε μαζί αυτή τη στιγμή. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι η ελληνική κυβέρνηση όχι δεν θα έπρεπε να ρίξει την προσοχή της κάθε άλλο πάνω στο Κυπριακό, αλλά ουσιαστικά σας λένε, και θα το πω πάρα πολύ απλά, ότι το έχετε πάρει πολύ επάνω σας και κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο. Γιατί το Κυπριακό είναι ούτως ή άλλως ένα δύσκολο και πολύ σύνθετο ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ακριβώς αυτή η κριτική, ότι το έχουμε πάρει πολύ επάνω μας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα εμπλέκεται από την αρχή του Κυπριακού, από την αρχή όταν το Κυπριακό ξεκίνησε να αποτελεί διεθνές πρόβλημα. Η Ελλάδα προσέρχεται με τη θέση ότι πρέπει να καταργηθεί το καθεστώς των εγγυήσεων και πρέπει να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι είμαστε σε έναν στενότατο, σε μια στενότατη επικοινωνία με τις κυπριακές αρχές και στο πλαίσιο αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε ερωτηματικό σε ό,τι αφορά τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις εκεί που θεωρούμε απαραίτητο να συμμετέχουμε και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή στο περιουσιακό, στο εδαφικό, στα θέματα της εσωτερικής διευθέτησης, η ελληνική πλευρά συμπαρίσταται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή νομίζω ότι είναι μια στάση πάγια
εκ μέρους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και των ελληνικών κυβερνήσεων και νομίζω ότι ακριβώς αυτή την πολιτική επιλογή ακολουθούμε και εμείς. Είναι ενιαίο το, το πολιτικό μέτωπο. Απολύτως. Το πολιτικό. Σε ό,τι αφορά συνεργάζεστε και με τα κόμματα αφορά... της αντιπολίτευσης, δηλαδή υπάρχει συνεννόηση σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, τα κόμματα της αξιωματικής το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα κόμματα της ελάσσονας αντιπολίτευσης έχουν μια πλήρη ενημέρωση για την, για την πορεία των συνομιλιών. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ακούσουμε, έχουμε ανοιχτά αυτιά για οποιασδήποτε προτάσεις ή κριτικές, αν και νομίζω ότι υπάρχει μια σχετική συναντήληψη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειριζόμαστε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ευρύτερα οι σχέσεις μας με την Τουρκία, γιατί η ατζέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, την εκκινεί συχνά πυκνά και παίζει με τις σελίδες ο Ερντογάν μπρος-πίσω με διάφορα ζητήματα. Εκκρεμεί όμως και κάτι ακόμα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Αναφέρομαι στους 8 στρατιωτικούς. Εδώ... Γνωρίζετε ότι η Τουρκία διάγει μία περίοδο μάλλον αυξημένης έντασης, είτε αυτό αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή, είτε αυτό αφορά τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα τα οποία έχουν πλήξει την γείτονα και για τα οποία έχουμε εκφράσει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στον τουρκικό λαό. Από την άλλη μεριά, ο Τούρκος πρόεδρος αρκετές φορές έχει μια αυξανόμενα επιθετική ρητορική, την οποία επίσης έχουμε, για την οποία επίσης έχουμε δηλώσει ότι δεν βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και ότι θα πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι αποδεχόμαστε αμφισβητήσεις διεθνών συνθήκων, τις οποίες έχουν προσπαθήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Τούρκοι να θέσουν στην ημερήσια διάταξη. Mm-hmm. Έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας σε αυτά τα ζητήματα με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια και κατηγορηματικό τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους 8, εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις, εκκρεμούν οι αποφάσεις του Αρειοπάγου και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που δεν θέλω να κάνω κανένα απολύτως σχόλιο, καθώς μπορεί να θεωρηθεί και μια προσπάθεια παρέμβασης στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης. Έχουμε όψιμα γίνει πάρα πολύ ευαίσθητοι σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ενώ γενικώς στη δημόσια σφαίρα πολλοί έχουν γίνει πάρα πολύ ευαίσθητοι όψιμα. Αυτό το οποίο σας λέω πάντως είναι ότι θα περιμένουμε τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας και από εκεί και πέρα στη βάση αυτών των αποφάσεων θα εξετάσει και η κυβέρνηση την θέση της, δεσμευόμενη προφανώς από την δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε πάντως σε όλη αυτή τη συζήτηση για τη δικαιοσύνη, έξε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά και με το εξάχρονο παιδί της Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη. Πήρατε μάλιστα και θέση δημόσια. Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, θα μεταφερθούμε στη Σκόπελο. Έχουμε εντοπίσει το Δήμαρχο, ο κύριος Βασιλούδης είναι μαζί μας. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Να δούμε ποια είναι η κατάσταση.